Αγία Σοφία συναντάει την πλατεία Άνοιξης στην Άνω Νέα Σμύρνη, βρίσκεται το μεζοδοπολείο Άνοιξη, το οποίο ανάμεσα στα άλλα φημίζεται για τον μπιφτέκι του. Ο Χρήστος Χαραλαμπίδης, ένας από τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας Άνοιξη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Πόσο καιρό υπάρχει το μαγαζί? Το μαγαζί υπάρχει 2,5 μήνες περίπου. Έχει πατήσει πάνω στο παλιό του Βαλέσα, το γνωστό, το εστιατόριο, αργότερα σουβλατζίδικο με πολύ καλή φήμη. Και πιστεύουμε ότι θα το συνεχίσουμε αρκετό καιρό ακόμα. Ο κόσμος μας δείχνει πάρα πολύ αγάπη, και φίλοι και άγνωστοι που έρχονται. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βάζουμε τα δυνατά μας, προσφέρουμε και μουσικές βραδιές, προσφέρουμε και ιδιαίτερες βραδιές. Και ξέρουμε ότι και στην κουζίνα σας έχετε και ιδιαίτερα πιάτα και ιδιαίτερες βραδιές. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Κάνουμε, για το λίγο καιρό που λειτουργούμε, κάνουμε και κριτικές βραδιές, κάνουμε και ικαριώτικες βραδιές προς το παρόν. Πιστεύουμε να επεκταθούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Γιάννης είναι μαζί μας και έρχεται και συχνά στο μαγαζί. Γιάννη, γιατί έρχεσαι εδώ? Κοίταξε, πέρα από τους δεσμούς φιλίας που με συνδέουν με αρκετά από τα παιδιά που το έχουν ανοίξει, έχω θύμισες από το παλιό μαγαζί, από τον περιβόητο Βαλέσα, όντας δημοσιογράφος και διμπασκετικός από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Έχω έρθει εδώ πέρα στις χρυσές εποχές, ας πούμε, του Βαλέσα, με Φάνη και όλες τις υπόλοιπες μπασκετικές παρέες που ψύχναζαν σε αυτό το μαγαζί. Από εκεί πέρα, από τη μία στεναχωρέθηκα τον Σεπτέμβριο όταν έμαθα ότι έκλεισε η τότε ψησταριά. Απ' την άλλη, όταν έμαθα και από τον Άκη τον Καρτάρο και από την Αλεξάνδρα και από τον Τάκη τον Καλούδη, που όλοι είναι καλοί φίλοι, ότι ξανανοίγουν το μαγαζί και πώς θα το φτιάξουν, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Ομολογώ ότι πέρα από τους δεσμούς φιλίας και τις σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά, που είναι όπως και να έχει ένας λόγος για να κάνεις ένα νέο στέκι, παρότι μένω μακριά, μένω στην Νίκαια, δεν είμαι δηλαδή νέος Σμυρνιός. Από εκεί πέρα με κέρδισε από την πρώτη στιγμή η ατμόσφαιρα του μαγαζιού, δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα και όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί, συγγενείς που έχω φέρει εδώ πέρα όλους αυτούς τους τρεις μήνες έχουν να λένε για την ατμόσφαιρα ότι είναι πάρα πολύ ζεστή, πάρα πολύ φιλική. Δηλαδή σε κερδίζει με την πρώτη, σε συνδυασμό φυσικά με το φαγητό, το οποίο μπορεί να είναι σε μικρά πιατάκια όπως θα έχετε δει, αλλά είναι πεντανόστιμο. Ξέρουμε ότι συνεχίζει την παράδοση του Βαλέσα στην κουζίνα. Ναι, όντως είναι και η κόρη του, άλλωστε ένα από τα παιδιά που συνεργάζονται με το μαγαζί. Όντως η ποιότητα του φαγητού, ομολογώ ότι δεν περίμενα να είναι τόσο καλή. Γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε μεζοδοπολία κάτι εύκολο, κάτι πρόχειρο. Όχι, εδώ πέρα υπάρχει μεράκι, υπάρχει, τα παιδιά έχουν κάνει, βάζουν όλο τους το είναι. Από αυτούς που σερβίρουν, οι οποίοι είναι επαγγελματίες, μέχρι τα παιδιά στο μπαρ, μέχρι όλα τα παιδιά στην κουζίνα, και κυρίως, παρότι τους περισσότερους δεν τους ήξερα, όλοι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό που λέμε δήθεν, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και κάτι μου έχουν πει για το μπιφτέκι σας. Ναι, αυτό είναι μια συνταγή που έχουμε πάρει, μας έχει δωρήσει, ας το πω έτσι. Ο παλιός ιδιοκτήτης είναι το περιβόητο μπιφτέκι του, που έχει αφήσει εποχή στους νέους μηνιώτες. Και το πιάτο της ημέρας? Τα πιάτα της ημέρας είναι, αν όχι 7 διαφορετικά, είναι 6. Κάνουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό πιάτο, να μεγαλώνουμε την ποικιλία μας, και να ευχαριστούμε και όλα τα γούστα. Και ποιος άλλος είναι μαζί στο μαγαζί? Στο μαγαζί είναι και η Αλεξάνδρα μαζί, είναι φίλοι, πολύ καλοί φίλοι, αγαπημένοι, νεοσμυρνιώτισσα, και ο Τάκης ο Καλούδης που έχει και το επιτόκιο, και αυτό 28 χρόνια μαγαζί. Έχουμε κάνει μια ομάδα που είμαστε
πάρα πολύ αγαπημένοι είμαστε και πολύ φίλοι, έτσι. Σας ευχόμαστε λοιπόν την επιτυχία που είχε και το επιτόκιο όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.